Οπότε θα ήθελα ξεκινήσω να σας ρωτήσω, επειδή πολλοί φορές αναρωτιέται, ποιος είναι ο στόχος που κάνει αυτή την κίνηση. Έχει μια επιφύλαξη ως προς τις προθέσεις σας. Αυτό δεν είναι κίνηση. Είναι μια παλαγενεσία, ένας ολοκληρός αγώνας. Μια τοποθέτηση του ελληνισμού, των ελληνικών αξιακών συστημάτων, μια απελευθέρωση, η οποία ποτέ δεν ήρθε στην Ελλάδα. Γι' αυτό έχουν μπει και έχουν τοποθετηθεί και τα οικονομικά εργαλεία, όχι μόνο τα οικονομικά εργαλεία τα δικά μου, αλλά και το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, πώς έχουμε σκλαβωθεί, πώς η χώρα μας είναι υποκατοχή, πώς νομίζαμε μέχρι χθες ότι είναι δικιά μας, τελικά δεν είναι. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει κίνημα, δεν υπάρχει κόμμα έναντι όλων των άλλων κινημάτων και κομμάτων. Είναι ενεργοί Έλληνες, ενεργοποιημένοι και αφυπνισμένοι Έλληνες πια. Τι έχει γίνει, πώς έχει γίνει και τι πρέπει να κάνουμε για να φύγουμε από αυτό το τέλμα. Όχι με ημίμετρα, αλλά μια τέλεια ανατροπή πραγματικά του συστήματος, γιατί το σύστημα είμαστε εμείς, όπως έχω τοποθετηθεί και άλλη φορά, και αυτή είναι το καθεστώς. Έτσι λοιπόν, εμείς είμαστε το σύστημα και ουσιαστικά πάμε σε μια καθαρή συνέλευση πια μετά από τόσο αγώνα που έχουμε κάνει, γιατί 2 χρόνια δεν έχω κάνει κάτι άλλο από το να τοποθετήσω τα οικονομικά εργαλεία. Θα πω τις απελευθέρωσεις και όλες τις παλαγενεσίες και την εγκαθίδρυση πραγματικών αξιών. Αυτό είναι ο αγώνας ο δικός μου και όλων των Συνελλήνων. Πραγματικά υπάρχει ένα στρατό Συνελλήνων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Άλλωστε βλέπετε ότι έχουμε κάνει τουλάχιστον 2.500 εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Έχουμε τοποθετηθεί, έχουμε φάει ένα τεράστιο κυνήγι από όλα τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωσης, blog, site. Αναμενόμενο ήταν. Άλλωστε χτυπάνε αυτούς που μπορούν να χτυπήσουν. Αν ήσουν ένα απαξιωμένο οτιδήποτε, δεν θα σε χτυπούσαν. Αντέχουμε, νομίζω ότι είμαστε πολύ πιο δυνατοί. Δεν έχουμε αντίπαλο. Πραγματικά δεν υπάρχει αντίπαλο ούτε στο πολιτικό σκηνικό. Δεν υπάρχει αντίπαλος ούτε με οικονομικά μέτρα, αν το θέλετε, αλλά και με καμία πολιτική. Πραγματικά, ο ελληνισμός είναι μια πολιτική πραγματική. Αυτή που κάνουμε είναι πολιτική. Η πολιτική είναι να καθορίσουμε τη ζωή μας και το μέλλον μας έτσι όπως εμείς θέλουμε, με σταθμά που εμείς θα τα βάλουμε και κανένας άλλος δεν μας τα επιβάλλει. Ούτε άλλος αλλογενής, άπατρης. Αυτή τη στιγμή, ο ελληνισμός είναι που θέλουν να εμφανίσουν και αυτό είναι που προβάλλουμε. Τώρα, το να έχουν κάποιοι, πώς μου είπατε, επιφυλάξεις. Ναι. Καλά, επιφυλάξεις έχουν μόνο οι απέναντι και οι εγκάθετοι, γιατί δεν έχουν και κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, ούτε στον ελληνικό χώρο, ούτε στον παγκόσμιο, αν το θέλετε. Τώρα, οι εγκάθετοι και στοχοποιημένοι από οποιοδήποτε σκοτεινά υπόγεια ιστοές, ναι, δείχνουν ότι έχουν κάποιες επιφυλάξεις. Μόνο αυτό. Δεν έχει όμως καμία επιφύλαξη, γιατί δεν βλέπω και κάτι άλλο καλύτερο εγώ, ούτε πολιτικά, ούτε ιδεολογικά, αλλά ούτε οικονομικά. Αν μου προτείνετε κάτι, ναι, να πάω μαζί του και να το προσπαθήσω να το βοηθήσω. Ως προς το ποσό, αυτό είστε κάτοχος μιας σειράς ομολόγων της Τράπεζας Ανατολής. Αυτά είναι, μπορούν να εκταμιευθούν μέσα τα χρήματα ή πρέπει να περάσουν μέσα από κάποια κυβέρνηση ώστε να μπορέσουν να εκταμιευθούν. Σίγουρα το σύστημα ακολουθείται από νόμους και εμείς δεν έχουμε δικούς μας. Οι αποφάσεις, έχω κερδίσει απόφαση κατά της Εθνικής Τράπεζας, όπου οι μετοχές είναι χρεωστικά ομόλογα, αν μιλάμε για την Ανατολή φυσικά. Το ανώτατο όργανο του κράτους, η Βουλή, έχει πάρει την απόφασή της, δηλώνοντας ότι η μετοχή είναι η αξία που αναφέρεται και ότι περιμένει να αντισπάω 27 δισεκατομμύρια φόρους οι οποίοι έχουν μπει από την εφορία και από το Υπουργείο Οικονομικών στο όνομά μου. Έχω κάνει μήνυση στο ΣΔΟΕ για να πάρει τα 27 δις. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, να κάνουμε μήνυση στο ΣΔΟΕ για να πάρουν τα 27 δις. Φυσικά ενεργοποιείται ένας τεράστιος μηχανισμός. Ναι, υπάρχει λοιπόν στο καθεστώς συγκεκριμένοι νόμοι και κινήσεις που δεν μπορώ να φύγω από αυτούς. Σαφώς η κυβέρνηση αύριο το πρωί, οποιαδήποτε κυβέρνηση, μπορεί να πάρει το φόρο και να ενεργοποιήσει ένα μεγάλο μηχανισμό, διότι οι μετοχές αυτές είναι εγγυημένες από την Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας. Καθώς θα ξέρετε, ίσως και αν δεν το ξέρετε, η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας είναι η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν έφτιαξε δικιά της τράπεζα, παραπήρε την Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας. Άρα, αφού η Ελλάδα χρωστάει στην Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, τα ομολογά της, αν το θέλετε, αντιλαμβάνεστε πόσο εύκολα είναι τα πράγματα. Το ότι είναι αγγυλωμένα ιδιαίτερα στο ευρωπαϊκό χώρο με την εταιρεία που λέγεται Γερμανία και δεν είναι κράτος η Γερμανία και με όλο αυτό το σιωνιστικό σύστημα το οποίο
αγγελώνει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και το ευρωπαϊκό κομμάτι. Υπάρχει μια καθυστέρηση, γι' αυτό θεωρώ ότι η μοναδική κίνηση είναι να συσσωρευτούν όλοι οι Έλληνες, να μαζευτούν κάτω από μια συνέλευση Ελλήνων και να σπάσουν όλα αυτά τα κατεστημένα, τα καθεστώτα τα οποία αγγελώνουν και τον πλούτο που είναι δικό τους, γιατί από ό,τι θα ξέρετε, δεν είναι μόνο οι μετοχές Ανατολής, οι οποίες σαφώς είναι με νόμους, είναι φορολογημένες, αν το θέλετε, από το ίδιο το κράτος, είναι και τα 600 έπειτα που έβαλα, τα οποία είναι αμερικάνικο ομόλογο, το οποίο είναι από τον Οκτώβριο του 12, στην ελληνική κυρίαρχη δημοκρατία. Εκτός τούτου, η κυβέρνηση σε κυνήγι που πήγε εις βάρος μου, πήγε με ένα κατηγορητήριο ψευδές ειδήσεις, κατάλυση πολιτεύματος. Εκεί θέλω να μείνετε, διότι κάποιοι λένε για την απόφαση. Τώρα όταν φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε και για τις αποφάσεις των δικαστηρίων, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να δούμε και το κατηγορητήριο. Οι κατηγορίες που μου απέδωσαν ήταν κατάλυση πολιτεύματος, αλλαγή συντάγματος, ανησυχία λαού και ψευδές ειδήσεις. Όταν αθωώθηκα από αυτό το δικαστήριο, είχα κάνει ήδη μήνυση στους 302 της Βουλής, σε όλους δηλαδή τους βουλευτές, συν τον πρόεδρο και συν τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος ήταν και αυτός εκτός. Η υπόθεση είναι ότι η δικαιοσύνη έχει πάει σε προανάκριση και καλεί βουλευτές στην ΓΑΔΑ, στην Κεντρική Διοίκηση Ασφάλειας, και μπαίνει στη διαδικασία να κάνει ανάκριση στους βουλευτές. Σαφώς όμως ότι πηγαίνει πάρα πολύ αργά, διότι έχουν άσυλο και διότι, αν το θέλετε, αυτοί έχουν το σύστημα, δηλαδή, ειδικά τις κεφαλές της δικαιοσύνης, σύμφωνα με την εκάθετοντα κυβέρνηση, αλλάζουν τους γενικούς εισαγγελείς και τους δικαστικούς. Με αποτέλεσμα, στις δικές τους μέρες, δεν πιστεύω ότι θα τελεσυνδικήσει μια τέτοια μήνυση. Στις μέρες των Ελλήνων όμως θα τελεσυνδικήσουν πάρα πολλές μηνύσεις, αυτές που έχουν στηθεί κάτω από την πλατφόρμα, για να βρούμε τι έχει γίνει στο κράτος μας, στις τραπεζές μας και σε όλη μας την οικονομία, που φτάσαμε σε σημείο να αυτοκτονεί ο Έλληνας στην Ελλάδα μας. Θέλω να ρωτήσω αυτή τη στιγμή γιατί δυσκολεύει τόσο πολύ το ελληνικό σύστημα, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, και τι θα σημαίνει αυτή τη στιγμή αν κατάφερε η Ελλάδα να εξαγοράσει το χρέος της. Παγκόσμια, τι θα σημαίνει αυτό. Θα σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Φανταστείτε, η τελευταία μήνυση που έχω κάνει και η τελευταία κατάθεση, αν το θέλετε, έχω κάνει 100 δισεκατομμύρια στο τάφι σίγμα, επίσημα. Αυτό έγινε το Μάη μήνα. Θα δείτε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, όλες αυτές οι κινήσεις. Όταν καταθέσαμε τα 100 δις στο τάφι σίγμα, που το τάφι σίγμα ουσιαστικά τι έχει. Έχει όλες μας τις τράπεζες. Ενώ τα χρέη των τραπεζών μας, και είναι τεράστιες οι περιουσίες των τραπεζών μας. Βέβαια, έχουν τοποθετηθεί αχυράνθρωποι και εγκάθετοι σε όλο αυτό το σύστημα, θα δείτε οι τράπεζες μας έχουν πάνω από 3 δισεκατομμύρια, όπως το υπολογίζουμε εμείς. Περιουσιακά στοιχεία. Αφήσαν τα επιβλαβή σημεία στην Ελλάδα, τα οποία είναι 305 δισεκατομμύρια του ελληνικού δημοσίου που έχει δανείσει τις τράπεζες. Όλο μας το χρέος είναι 340. Άρα μιλάμε ότι το κράτος, εμείς δηλαδή είμαστε το κράτος, πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε το κράτος και ότι οι τράπεζες παίρνουν λεφτά από το φορολογούμενο. Άρα σήμερα, αν η Ελλάδα χρωστάει και πάει να πέσει έξω, είναι επειδή έχει δανείσει εμείς οι πολίτες τις ανώνυμες εταιρείες κάποιων. Και δεν είναι δικές μας. Αν ήταν δικές μας, θα ήταν κρατικές τράπεζες. Βέβαια, η δυνατότητα του κράτους αυτή τη στιγμή μπορεί να κρατικοποιήσει τις τράπεζες. Εφόσον χρωστάνε όλες οι τράπεζες στο ελληνικό δημόσιο, δηλαδή στο φορολογούμενο, τις κρατικοποιεί. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν να δίνουμε δανεικά στις τράπεζες και δει να μην ξέρουμε και πού πάνε. Έτσι λοιπόν το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ έχει πάρει όλες μας τις μετοχές. Αυτό είναι μεγάλο παράνομο. Μια ιδιωτική εταιρεία δημοσίου δικαίου, αν το θέλετε, η οποία τροποποιεί όλες τις μετοχές γύρω στα 50 δισεκατομμύρια. Από έρευνες που κάναμε και έχουμε κάνει μήνυση και στην Τρόικα, αλλά είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μήνυση στην Τρόικα και στο ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ, από τις έρευνες που κάνουμε βλέπουμε ότι 305 δισεκατομμύρια χρωστάνε οι τράπεζες στο ελληνικό δημόσιο, στο φορολογούμενο, έναντι του ελληνικού λαού και το γενικό χρέος που είναι γύρω στα 45 δις. Δηλαδή σήμερα, αν οι τράπεζες τις βγάζαμε από το σύστημά μας, όλη η Ελλάδα χρωστάμε 45 δισεκατομμύρια. Δεν είναι τίποτα. Είναι η μόνη χώρα που δεν χρωστάει, δηλαδή, αν το θέλετε. Εάν πάμε να ελέγξουμε τις συμβάσεις και όλο αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα μας, θα δείτε ότι μας χρωστάνε και ότι είναι δεχθές το χρέος και ότι είναι όλα ψεύτικα.
Άρα λοιπόν είμαστε υποκατοχήν, χωρίς καν να χρωστάμε. Έκανα μήνυση λοιπόν στο Τάφι Σίγμα, γιατί πρόσφερε 100 δισεκατομμύρια όταν αυτό όλο αξίζει 50 δις, που είναι μόνο οι τράπεζές μας. Είδαμε ότι μέσα στο Τάφι Σίγμα, το Τάφι Σίγμα βγάζει μια απόφαση να πουλήσει σε ένα ευρωπαϊκό λόμπι και σε ένα άλλο, στο Firefox, μετοχές με 37% έκπτωση, ενώ έχει παγκόσμια συμμετοχή με 1 ευρώ. Πουλήσανε, κάνανε μια συναλλαγή στο 2,8 το συνόλο των μετοχών. Άρα λοιπόν, κατά από συμβούλιο που έκαναν, έβγαλαν ότι έπρεπε να ρευστοποιήσουν με 2,8. Αυτόματα εμείς μπήκαμε σε μια διαδικασία και τους προσφέρουμε τα διπλάσια από αυτό που αξίζει χωρίς την έκπτωση. Δηλαδή, προσφέραμε στα 50%, δεν πιέσαμε, βάλαμε από το minimum 34% έως maximum όσο θέλουν αυτοί, για να απεγκλωβίσουμε την αγορά και να ελευθερώσουμε τις τράπεζες. Ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο τρένο οι τράπεζες, άμα το θέλετε, το οποίο να απεγκλωβιστεί η αγορά όλη και στη ρευστοποίησή της. Αυτοί λοιπόν δεν το δέχτηκαν. Άρα δεν γίνεται να πουλάς το ευρωπαϊκό λόμπι με 37%, αλλά τελικά όταν σου δίνουμε διπλάσια προσφορά να την απαξιώνεις, να την παίρνεις. Άρα λοιπόν είναι δόλιο. Έτσι λοιπόν αποδείξαμε το δόλιο, όσο μπορούμε αυτό το δούμε και θέμα εισαγγελέα, και κάναμε μήνυση στο Τάφι Σίγμα, στην Τρόικα, με πολύ μεγάλες παραβάσεις, κακουργηματικές σαφώς. Αυτό ακολουθείται μια πορεία, η οποία μπαίνει και στον ελληνικό λαό, αν το θέλετε, στα 64 πρωτοδικεία, διότι είναι όλοι οι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα που έχουν πληγεί από το Τάφι Σίγμα. Ουσιαστικά καθορίζει την οικονομική μου και τραπεζική μου πορεία μια ιδιωτική εταιρεία, πουλώντας και κάνοντας ό,τι θέλει. Όταν ξεκινήσαμε και κάναμε τη μήνυση, είδαμε ότι παραιτήθηκαν 35 εισαγγελείς από τον Άριο Πάγο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τυχαίο, που δεν είναι βέβαια. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, αλλάζει, και ο Πρόεδρος της Τράπεζας Ελλάδος. Αν αυτό σας λέει κάτι. Ωστόσο, βγάζουν νόμο στη Βουλή να ασφαλίσουν τον Τάφι Σίγμα σε περίπτωση που κάποιος στραφεί εναντίον τους με μήνυση ή με εισαγωγή. Είναι η πρώτη φορά που έγινε αυτό. Για 50 εκατομμύρια. Του αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή να μην μπορείς να τους κάνεις ούτε μήνυση. Και φυσικά το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή εσύ και εγώ πληρώσαμε 1,5 εκατομμύρια να προστατευτούν κάποια παιδιά τα οποία με σκοτώνουν. Δηλαδή να προστατεύσουμε τους βιαστές μας. Είναι πολύ οξύμορα τα πράγματα. Είναι φρικτά, θεωρώ, στον ελληνικό χώρο. Πρέπει όλοι οι Έλληνες να καταλάβουμε τι έχει γίνει, τι ακριβώς μας κάνουν, τι θέλουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είναι οι κυρίαρχοι, γιατί εμείς είμαστε οι κυρίαρχοι, ο λαός, εμείς είμαστε οι εντολοδόχοι και πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, να εργαστούμε σαν ένα σώμα, σαν ένας νους. Αλλιώς δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Υπάρχουν πολύ άσχημα πράγματα, άρα λοιπόν το καθεστώς και όλα τα δόγματα, θα το λέγα έτσι, δογματοποιημένοι, σκελετωμένοι άνθρωποι, πολεμούν εμένα, γιατί είμαι μόνος αντίπαλος και δεν βλέπω κάποιον άλλον αντίπαλο. Είναι όλοι μαζί, απλά δεν το έχουν καταλάβει οι Έλληνες. Είναι όλοι μαζί και στη Βουλή. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, γιατί εγώ μιλάω για Βουλή πάντα. Άρα, όταν μιλάω για Βουλή, μιλάω και για μια δύναμη η οποία δεν είναι κυβερνητική, είναι στη Βουλή όμως, είναι η αντιπολίτευση, η οποία είναι μαζί με το κυβερνών σχήμα, όποιο και αυτό αν είναι. Και ο καιρός δηλαδή μας έχει δείξει ότι τελικά όλοι έχουν κυβερνήσει λίγο πολύ. Εμείς τους χειροκροτήσαμε, τους ψηφίσαμε, αν το θέλετε, τα δόγματά τους, ακόμα και τους Εβραίους, αν το θέλετε, στη Βουλή μας, γιατί το πρόβλημα είναι εβραϊκό, αν το θέλετε, στη Βουλή μας. Αυτό είναι το θέμα και το δηλώνω επίσημα, παιδιά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, κρυμμένο με ελληνικά ονόματα, το οποίο είναι στοχευμένο. Και τώρα πια θα δούμε τι ακριβώς μας κυνηγάει, ποιος μας κυνηγάει, για ποιο λόγο, αν το θέλετε, στην Ελλάδα, μέσα στη χώρα μας, στο σπίτι μας. Όλοι μαζί λοιπόν είναι αγκαλιά, μαζί με τα δόγματα, είμαστε μόνοι μας, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Αλλά εμείς είμαστε η δυνατότητα και η δύναμη όπου μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, μόνο ενωμένοι. Θα σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Με ποιο τρόπο θα πάρετε πίσω τα χρήματά σας, γιατί αυτά γίνονται με μια μορφή κατά κάποιο τρόπο δανείου, έτσι, στο ελληνικό κράτος, και πώς πάνε οι επαφές με τους δημάρχους. Είχατε χθες συνέντευξη. Με τι? Πώς πάνε οι επαφές σας με τους δημάρχους. Είχατε χθες επαφή με τον κύριο Μαραγκόεδρο, έτσι, τον δήμαρχο της Σύρου. Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο σχήμα που έχουμε βγάλει από τα παγκόσμια ταμεία, τα οποία λίγο πολύ τα είδατε. Άλλωστε, εμείς είμαστε τόσο αληθινοί και εμφανοί που δείχνουμε όλα τα στοιχεία στον ελληνικό λαό, γιατί πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Τα παγκόσμια ταμεία είναι εκεί και υπογράφονται πάντα στον ισολογισμό κάθε έτους από τους αξιωματούχους της κάθε χώρας. Στην Ελλάδα, παραδείγματι, είναι υπογεγραμμένοι αυτοί οι λογαριασμοί από τον Πρόεδρο Δημοκρατίας, από τον Υπουργό Οικονομικών και από τον Αμπάσαντορ του ΟΗΕ.
Μα δεν είπε κανένας από τους αξιωματούχους αυτός ότι δεν είναι υπογεγραμμένη. Άρα αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί συνέλληνες, δεν γίνεται να υπάρχουν 3 εκατομμύρια λογαριασμοί μέσα στην Ελλάδα. Σε λογαριασμούς ελληνικούς, και σήμερα η Ελλάδα, να θέλουν να στυμπάνουν για 300 ή 500 δις. Είναι 3 εκατομμύρια και είναι δικό σας αυτός ο πλούτος. Το είχαν όλοι οι σύνδετα παγκόσμια ταμεία, γι' αυτό και έχω αποταθεί σε δήμους, έχω υπογράψει με δήμους, προσπαθώ με τη ΣΥΡΟ και με όλους τους δήμους. Εγώ πραγματικά θα ήθελα τώρα όλοι οι δήμοι και οι 325 να υπογράψουν, διότι αυτό το σχήμα που δηλώνουμε στο Δήμο ουσιαστικά είναι μια αξιοδότηση, δεν είναι ούτε σύμβαση έργου ούτε τίποτα. Ο Δήμος μπορεί να αποτανθεί όπου θέλει να πάρει χρήματα, όπου το συμφέρει. Όμως ας δοκιμάσει, και όχι να δοκιμάσει, είναι υποχρεωμένος να το κάνει, για μένα δηλαδή, είναι υποχρεωμένος. Διότι δεν εγγυάται τίποτα, δεν βάζει ούτε ένα ευρώ, δεν βάζει καμία περιουσία. Ακόμα και τα έργα που θα γίνουν, δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος. Αν κάτι δεν πάει καλά, είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Ο τρόπος που εγγυόμαστε είναι συγκεκριμένος, ότι από τα Παγκόσμια Ταμεία, επειδή είναι κληρονομικός πλούτος, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Εμείς δεν εγγυόμαστε γιατί είμαστε κάποιος εγγύηση. Ουσιαστικά είναι δικός μας ο λογαριασμός. Ο λογαριασμός είναι της ελληνικής δημοκρατίας, των Ελλήνων, του ελληνικού έθνους. Άρα δεν κάνω τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει η κυβέρνηση εκάστοτε, άσχετα αν δεν το κάνει. Πώς θα το κάνουμε σε αυτά τα παλιόπεδα, όπου θα σπάσει όλος ο πλανήτης? Γιατί αυτό που έχει η Ελλάδα, τα χρήματά της τα έχει και η Ιταλία, τα έχει και η Γαλλία, τα έχει και η Ισπανία. Άλλωστε έχουν σφίξει όλο τον πλανήτη. Όλος ο πλανήτης χρωστάει. Όλος έχει πέσει έξω. Πού χρωστάει όλος ο πλανήτης? Τώρα λοιπόν το μυστικό βγαίνει. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται και εμφανίζεται με στοιχεία πια. Κάθε χρόνο οι αξιωματούχοι στην Ελλάδα και στο κάθε κράτος υπογράφουν αυτούς τους παγκόσμιους λογαριασμούς, είναι παράλληλοι με τους λογαριασμούς του δικούς μας. Οι κεντρικές τράπεζες είναι ενημερωμένες και από εκεί μπορώ να πάρω ό,τι θέλω, δηλαδή εκεί ανήκουν οι λογαριασμοί και σε άλλες τράπεζες. Με αποτέλεσμα έχουμε όλο το σύστημα που μπορούμε να το κατεβάσουμε. Πρέπει πάντα να είναι φορέας. Ο φορέας είναι ο Δήμος. Ο Δήμος δεν επιλέχθηκε τυχαία. Ο Δήμος επιλέχθηκε γιατί είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, κράτος δηλαδή, όπως και κάποια δόγματα. Με αποτέλεσμα μπορούν να κατεβάσουν εφόσον έχουν κοινωνία. Οι νόμοι είναι πολύ ξεκάθαροι όσον αφορά την παγκόσμια κοινωνία. Θα πρέπει να εγγυηθείς τα χρήματα, γιατί δεν είναι δικά σου, είναι των απόγονών σου. Άρα λοιπόν ποτέ δεν πρέπει να μειωθεί αυτό το πορτοφόλι, όπως λέει ο νόμος ο παγκόσμιος και όπως χτίστηκε αυτά τα πορτοφόλια. Δηλαδή αυτό το πορτοφόλι θα πρέπει πάντα να του βάλεις εγγύηση, πολλές φορές και 120%. Τα χρεόγραφα θα πρέπει να είναι 3α. Προσέξτε, ή χρεόγραφο ή αξιόγραφο. Εμείς μιλάμε και για αξιόγραφα, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα, άσχετα αν η οικονομία μας είναι και χρεόγραφα. Με αποτέλεσμα, κατεβάζεις τα χρήματα, δεν υπάρχει τόκος γιατί είναι δικά σου τα χρήματα. Γι' αυτό οι Δήμοι δεν πληρώνουν τόκο. Είναι από 30 έως 50 χρόνια. Φτιάχνεις τα έργα. Αν κάτι δεν πάει καλά, σου παίρνουν τις εγγυήσεις, γιατί αυτό το πορτοφόλι δεν είναι δικό σου, είναι κληρονομικό δικαίωμα. Άρα εσύ αφήνεις κληρονομιά στους απόγονους σου. Άρα είναι πολύ σχεδιασμένο για να μην πες ποτέ το έθνος έξω, γιατί έχει πολύ σημασία να καταλάβετε ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι εθνών, δεν είναι κρατών. Άλλο κράτος, άλλο έθνος. Έθνος είναι η Ελλάδα, το αρχαιότερο έθνος στον πλανήτη. Αυτό το καταλάβουμε όλοι. Το Ισραήλ δεν είναι έθνος, είναι κράτος. Η Ελβετία δεν είναι έθνος, είναι κράτος. Η Αμερική δεν είναι έθνος, είναι κράτος. Και η Γερμανία. Έθνος είμαστε εμείς, που είμαστε αυτόχθονες και πολλά χρόνια στον ίδιο τόπο. Το να δημιουργηθούν κράτη είναι μια άλλη διαδικασία. Φιλοξενούνται στα ΟΗΕ, αλλά ο ΟΗΕ γεννήθηκε για τα έθνη. Άρα έχουμε το κληρονομικό μας δικαίωμα και εκεί πρέπει να το καταλάβετε όλοι οι Έλληνες. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία και η μοναδική, θα έλεγα, μετά από 2.500 χρόνια, να καταλάβετε πόσο κυρίαρχος λαός είμαστε, με τι μεγάλα δικαιώματα και τόσο πλούτο που έχετε, που μπορείτε να τον πάρουμε. Μπορείτε όλοι μαζί να τον πάρουμε. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί και όχι να με κοιτάτε λες και Μαριανός. Και μπαίνω σε ένα τεράστιο πόλεμο να μπω μπροστά να σας δείξω όχι μόνο τα δικαιώματα, μα τα νούμερα. Μα οι άνθρωποι που υπογράφονται. Έτσι λοιπόν οι Δήμοι μπορούν να κατεβάσουν τα χρήματα και να κάνουμε μια τεράστια διαφορά. Αλλά σπάει ο πλανήτης. Αν το θέλετε και πολιτικά. Διότι όλες οι πολιτικές όλο τον πλανήτη απέτυχαν. Πετε μου μια πετυχημένη πολιτική. Της βασιλείας. Οι αυλές. Οι δημοκρατίες. Ποιες δημοκρατίες? Οι αριστερές, οι δεξιές, οι κομμουνιστικές. Ποιες? Οι σοσιαλιστικές. Μα κάναν τον κύκλο τους. Όλα αυτά έπεσαν, μα τελείωσαν, μα απέτυχαν. Τα δόγματα, μα απέτυχαν. Με πολλά ψέματα, τελικά είδαμε όλοι να είναι αγκαλιά. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς θα το κάνουμε τη διαφορά και μην περιμένουμε πουθενά βοήθεια. Έχουμε όλα αυτά που χρειάζεται. Ελάτε να δοκιμάσουμε. Άλλωστε, εγώ δεν σας ζήτησα δανεικά. Εγώ δεν ζήτησα θέση. Δεν ζήτησα να αγοράσω κάτι. Ζήτησα μόνο να ενωθείτε κάτω από μια ελληνική σημαία, από έναν ελληνισμό όλοι μαζί. Ελάτε να κάνουμε τη διαφορά.
Τα πορτοφόλια είναι πολύ γεμάτα. Υπάρχουν τρία συγκεκριμένα οπτικά συστήματα και ένα το τάφι σίγμα 4. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά? Θέλετε να συζητήσουμε τι? Να αρχίσουμε κόμμα? Πέστε μου ένα καλό κόμμα. Πέστε μου ένα κόμμα που μέχρι τώρα κομμάτια σε τα πάντα. Βλέπετε τελικά κανένας δεν βόδισε στην κρίση? Πού είναι οι πλούσιοι άνθρωποι στην Ελλάδα? Πού είναι οι μεγάλοι πλούσιοι που κάνουν λεζάντα από νησί σε νησί? Τους είδατε ενωμένους για μια χώρα πατρίδα δικιά τους? Κανένας δεν είναι. Πού είναι τα δόγματα? Πού είναι οι εκκλησίες? Όποιος κι αυτός αν είσαι. Είδατε κανέναν? Κανέναν, ναι. Οκ. Θα το κάνουμε μόνοι μας. Μόνοι μας οι Έλληνες ενωμένοι. Με δικά μας πορτοφόλια που τα έχουμε ήδη αποδείξει. Στις επερχόμενες εκλογές έχετε σκοπό να κατεβείτε στους υποψήφιους? Υποψήφιος πώς να κατέβω? Να εκπροσωπήσω κάποιον? Ναι. Να εκπροσωπήσετε κάποιο κόμμα, ναι. Αγαπητέ, υποψήφιος είναι να είσαι υποψήφιος κάποιο. Εγώ δεν μπορώ να είμαι υποψήφιος κανενός. Άρα δεν γίνεται να πάω με κανένα κόμμα και να είμαι καμιανού υποψήφιος. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Η ελληνική συνέλευση μπορεί να πάει σε εθνοσυνέλευση. Στις επόμενες εκλογές η εθνοσυνέλευση θα είναι παρόν. Η εθνοσυνέλευση τι είναι? Να μαζευτεί όλη η Ελλάδα με ελεύθερους αντιπροσώπους και να βγάλει πώς θέλει να ζήσει και πώς θέλει να αναπτυχθεί. Αυτό λέγεται εθνοσυνέλευση. Η Εθνοσυνέλευση στην επόμενη ώρα που θα καλεστούν, όταν θα είναι όριμη, ναι, θα είναι παρόν η Εθνοσυνέλευση στην Ελλάδα. Εθνοσυνέλευση, έχει σημασία να την καταλάβετε. Εθνοσυνέλευση. Όλοι οι νομοί, όλοι οι δήμοι. Γιατί εκεί είναι η πραγματική δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι στο κρατήν το Δήμο, δηλαδή στο Δήμο. Όλοι οι δήμοι από όλη τη χώρα, από όλη τη χώρα, και Δήμο δεν εννοώ είτε το καλλικρατικό, είτε το κάθε σχέδιο που έχουν βγάλει οι επικυρίαρχοι. Ή, αν το θέλετε, το Σύνταγμα των Επικυριαρχών. Εγώ μιλάω για κάθε τόπο, ο οποίος είναι μαζεμένοι άνθρωποι. Αυτός είναι ο Δήμος. Άρα, λοιπόν, μια τέτοια δυνατότητα εθνοσυνέλευσης, όχι, δεν τη βλέπω μόνο. Είναι πραγματικότητα η εθνοσυνέλευση και εκεί πηγαίνει. Διαλύονται στον δρόμο της κάθε κομμάτι, κομματιασμένο, και κάθε ξενόφερτη ιδεολογία και ψευτοειδεολογία. Ψευτοειδεολογία. Είναι ξεκάθαρη η εθνοσυνέλευση στην Ελλάδα. Χωρίς την εθνοσυνέλευση δεν νομίζω ότι μπορεί να πορευτεί ο Έλληνας, απλά χάνεται. Ναι, εθνοσυνέλευση. Όπου μόνοι μας θα αποφασίσουμε, η λέξη μόνοι μας κάτω από μια πολύ καλή δημοκρατική πειθαρχία. Δεν συζητάμε τώρα, αλλά συζητάμε για μια εθνοσυνέλευση, γνωρίζοντας πού θέλουμε, τι θέλουμε, πώς θέλουμε να ζήσουμε και πώς θα χράξουμε το μέλλον μας. Οπότε λοιπόν λέτε ναι στην εθνοσυνέλευση και όχι ως κάποιο κόμμα. Έτσι. Σε οποιοδήποτε κόμμα. Κουάν. Δεν υπάρχει κόμμα για μένα, είναι από την αρχή. Χωρίς κόμμα, δόγμα, χρώμα, ήδη το έχω πει. Αλλά μιλάω για μια εθνοσυνέλευση. Πρέπει να θυμηθούμε όλοι ότι γεννηθήκαμε πρώτα Έλληνες. Γεννηθήκαμε Έλληνες και μετά κομματιστήκαμε, αν το θέλετε, και μετά δογματιστήκαμε. Άρα λοιπόν έχω μια κοινωνία με χιλιάδες δόγματα, με 6.500 θρησκείες και με κόμματα που όλα, αν το θέλετε, απέτυχαν. Τα πάντα. Σήμερα λοιπόν να θυμηθούμε το πρώτο ότι γεννηθήκαμε Έλληνες και πώς ακριβώς θέλουμε να ζήσουμε. Και όλο το άλλο τη διαδικασία θα τη δούμε σε κάποιο τραπέζι. Σήμερα λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, αν το θέλετε, ακόμα και από το 1821, ποτέ δεν ελευθερωθήκαμε. Δηλαδή δεν είχαμε ποτέ απελευθερώσει το 1921. Για ποια απελευθέρωση είχαμε? Σήμερα λοιπόν μπορούμε να προσπαθήσουμε ξανά. Ήρθε η ώρα, το πλήρωμα του χρόνου, η κρίση, να σου δώσει τη δυνατότητα να πας σε εθνοσυνέλευση. Να πάμε σε μια εθνοσυνέλευση, ίδια τότε με την Καποδίστρια. Και αυτή τη φορά θα την πετύχουμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχουμε και τα πορτοφόλια και έχει οριμάσει και ο καιρός. Ορίμασε ο καιρός να πάμε σε μια εθνοσυνέλευση και να πετάξουμε όλα τις ξενόφωτες δίθεν ιδεολογίες. Ποια ιδεολογία? Από πού και ως πού? Αλλά θα το δούμε. Ποιο είναι λοιπόν το ιδανικό πολιτικό σύστημα για εσάς? Δεν άκουσα. Ποιο είναι το ιδανικό πολιτικό σύστημα για εσάς? Σύστημα είμαστε εμείς, έχω πει και δεν θα πάω κάπου πολιτικό σύστημα. Είναι ξέπαρτο. Σύστημα είμαστε εμείς και αυτή είναι καθεστώτα. Σύμφωνα με το σύστημά μας, σε μια πραγματική δημοκρατία στην Ελλάδα, η οποία αυτή γέννησε. Η Ελλάδα γέννησε τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και εκεί θα κουμπίσουμε. Άρα, σας είπα, σε μια εθνοσυνέλευση είναι ένα πολιτικό σύστημα. Γιατί αυτό που κάνουμε είναι πολιτική, αυτό που κάνουν αυτοί είναι επαιτία, αν το δείτε. Αλλά μιλάνε όλοι για πολιτική, αλλά μιλάνε για επαιτία και όχι για πολιτική. Ιδανικό για μένα θα είναι η καθαρή πολιτεία, η ελληνική πολιτεία, έτσι όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε και τις επόμενες μέρες θα το δείξουμε. Θα μιλήσουμε για αξιακά, για ελάνια αξιακά πρωτόκολλα τα οποία όντως είναι στη διαδικασία τη δικιά μας και μπορούμε να τα προβάλλουμε και σε μια εθνοσυνέλευση με μια δημοκρατία όπου έχω πει ότι η δημοκρατία δεν είναι καν πολίτευμα. Η δημοκρατία είναι η εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικών αποφάσεων που θα πάρουμε. Αυτό έχει ανάγκη όχι μόνο η Ελλάδα αλλά όλος
Σε περιμένει όλος ο πλανήτης να δεις τι θα κάνεις. Μα όλο τον πλανήτη. Όλα τα πολιτικά αμυθεύματα έχουν διαλυθεί. Έχουν πρόβλημα παντού. Όλες οι πολιτικές, σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Σήμερα η μεταπολίτευση κάποτε σήμερα είναι τίποτα μπροστά στη σημερινή κατάσταση που βιώνουμε. Είναι πολύ πιο ανοιχτό τα πράγματα, ακόμα και από τη μεταπολίτευση. Με αποτέλεσμα μπορούμε να κάνουμε τη μεγάλη διαφορά. Είναι το timing όριμο. Έχουμε τις προϋποθέσεις. Κάποιοι θα μιλάνε για πολιτικές, αλλά θα είναι ξεβράκωτοι. Θα έχουν μόνο το πώς θα μας διαχειριστούν το χρέος. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Όποιος μιλάει πολιτικά και θυμηθείτε τι σας λέω, όλοι μιλάνε πώς θα διαχειριστούν το χρέος του εργάτη, το μεροκάματο, πώς θα το καθορίσουν αυτοί. Μα είναι δυνατόν να μιλάμε πώς θα διαχειριστείτε χρέος? Κανένα κόμμα, καμία ιδεολογία δεν μιλάει πώς θα διαχειριστεί ανάπτυξη, πώς θα διαχειριστεί χρέος. Εμείς φτάσαμε σε επίπεδο, χωρίς κόμμα, χωρίς τίποτα, χωρίς κίνημα, να σας δείξουμε χρήματα, να σας δείξουμε τα δικά σας πρώτα, να σας δείξουμε τα δικά μας, να τα στήσουμε, να στηθούμε απέναντι σε ένα καθεστώς, άμα το θέλετε. Και μπορείτε να φανταστείτε την επόμενη μέρα το πώς θα διοικήσετε και το μέλλον σας, αλλά και τον εαυτό σας. Σύμφωνα με κατατάξεις στα σύνορα των χωρών γύρω από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με ένα κίνδυνο εξανατολών από τους γιαντιστές, με μια προοπτική είναι επεκταθεί ο πόλεμος και παραδείγματος, με αλλαγές στα βόρεια σύνορα και με μια κοινωνία που είναι συγκονιστέρα στο ζήτημα, μουδιασμένη και ένα σύστημα πολιτικά διαλυμένο, φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξει μια νέα εθνική τραγωδία? Όχι, δεν πιστεύω σε τραγωδίες δικές μας. Οι τραγωδίες δεν θα έρθουν από εμάς. Από βορρά δεν θα έπρεπε να υπάρχει τίποτα αν είχες μια πολιτική και μια εξωτερική πολιτική. Φυσικά δεν έχεις καμία εξωτερική πολιτική. Έχεις μια σιωνιστική πολιτική που συμβαίνουν χιλιάδες πράγματα στον πλανήτη μας όσον αφορά την Ελλάδα και τα ελληνικά δρόμενα. Αλλά επειδή δεν έχεις ελληνική κυβέρνηση, έχεις καθαρά εβραϊκή σιωνιστική, χτυπάνε παλαμάκια ή στους διώκτες σου και στους βιαστές σου και από την άλλη δεν παίρνουν καμία θέση σε θέματα που έπρεπε να πάρουν για την ελληνική πολιτική και για τον ελληνισμό. Όσον αφορά από Ανατολάς, δεν βλέπω πρόβλημα. Το πρόβλημα τα έχουν άλλοι. Εγώ βλέπω τελείως διαφορετικά την γεωπολιτική και τη γεωστρατηγική, αν και είπα ότι μπορούμε να τη χαράξουμε όπως θέλουμε εμείς. Σήμερα είμαι εδώ και βάζω περίεργες γραμμές. Οι γραμμές που βάζω είναι και πολιτική και γεωπολιτική. Άλλωστε αυτό το φοβούνται όλοι. Και οι ξένοι το θέλετε, γι' αυτό και υπάρχει τόσο σφίξιμο όσον αφορά εμένα. Δεν θέλω να λύσω κομμάτια γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής, αλλά μην φοβάστε. Όσον αφορά και τους τζιχαντιστές, να το θέλετε. Θα σας πω τούτο, αλλά η κυβέρνηση, σας είπα, ξαναλέω, δεν είναι καν καθόλου ελληνική. Είναι μόνο εβραϊκή εκεί μέσα και δεν υπάρχει κανένα DNA. Δεν άκουσα. Όχι μόνο. Είναι δολοφόνοι σας. Είναι δολοφόνοι. Αν κάνουν αυτή DNA, δεν έχουν τίποτα ελληνικό μέσα τους. Είναι μόνο για να σε δολοφονήσουν. Και είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέω. Ακόμα και τα δόγματα, το θέλω, τα χριστιανικά, που είναι καθιερωμένα στην Ελλάδα, είδα ότι το τζαμί και όλα αυτά τα δικαιώματα που μπορεί να έχει το Ισλάμ στην Ελλάδα μου, έχετε σημασία, έχει σημασία να καταλάβετε, την άδεια τη δίνει το χριστιανικό κομμάτι. Δηλαδή, το χριστιανικό κομμάτι υπογράφει και δίνει την άδεια για να γίνει το τζαμί. Και φυσικά το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε και ένα εκατομμύριο για να μελετείτε το Κοράνι καλύτερα στα σχολεία. Παιδιά, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είδα προχτές, έχουμε βγάλει μια ανάρτηση στο Υπουργείο Θρησκευμάτων και εκεί είναι το ΚΙΣ, ένα μεγάλο κομμάτι το ΚΙΣ, που το ΚΙΣ σου καθορίζει. ΚΙΣ σημαίνει Κεντρικό Ισλαμικό Συμβούλιο. Σου καθορίζει τα βιβλία σου. Είναι δυνατόν, είναι γελία τα πράγματα αυτά. Δηλαδή, σε ένα πολύ καλό δικαστήριο στον ΟΗΕ και στα παγκόσμια δικαστήρια θα την αχτεί όλη αυτή η μπάγκα στον αέρα. Και δεν το κάνει κανένας σε καμία κυβέρνηση που εκπροσωπεί και είναι πληρωμένη από μένα και μου έχουν κλέψει τη ζωή. Πια από εδώ και πέρα σου κλέβουν την ψυχή τη ζωή. Στις 5ης Δημοτικού το βιβλίο, στη φυσική, στα μείγματα, δηλώνει στα παιδιά μας τώρα, έτσι, το οποίο μπορούμε να σας το στείλουμε κιόλας, δηλώνουν ότι μείγματα σημαίνει και έχει ένα μπλέντερ γεμάτο άνθρωπους μέσα, το οποίο... Σας παρακαλώ τώρα, έχουμε πολύ μεγάλο θέμα, δηλαδή μέχρι πού θα πάει. Τη γλώσσα σου πάνε να τη διαβρώσουν τελείως, τα 24 γράμματα τα κάνουν 16. Ποιος ο λόγος? Υπάρχουν χώρες που βάλαν τα ελληνικά πρώτη γλώσσα και εδώ εμείς μιλάμε για Κρίκλες και σου διαλύουν τη χώρα. Δηλαδή οι προσπάθειες αυτές τι είναι? Δεν γίνανθε ελληνικές? Είναι κατευθείαν δολοφονικές. Καταστρέφουν τη μητέρα των γλωσσών, τον πολιτισμό, την ιστορία. Και τους επιτρέπεις. Βεβαίως δεν τους επιτρέπεις εσύ, αγαπητέ φίλε. Τους επιτρέπει όμως ένας κρυμμένος Έλληνας που έχει ελληνικό όνομα και λέει ότι είναι ελληνικός, είναι Έλληνας, ενώ έχει μόνο ελληνικό διαβατήριο, ενώ το DNA του δεν είναι ελληνικό, είναι τελείως αποστατικό και σου σκοτώνει τη χώρα και τον ελληνισμό. Αυτό είναι δικαίωμα το οποίο πρέπει τώρα να το πάρουμε πίσω. Και κανένας δεν έχει τέτοιο δικαίωμα να το κάνει. Και δεν φώναξε κανείς σε κανένα δικαστήριο.
Σε κανένα. Και είμαι μόνο μου και πολεμάω και με κοιτάτε. Λες κι είμαι εγώ Αριανός. Θα πρέπει να μπορούμε να μαζευτείτε όλοι και να ξέρουμε τι έχει γίνει. Ξέρουμε τι έχει γίνει, παιδιά. Ή μέχρι εδώ, πρέπει να το σταματήσουμε. Δηλαδή, πού θα φτάσει αυτή η ιστορία. Άρα λοιπόν δεν φοβάμαι κανένα κίνδυνο εξ Ανατολάς. Και αν υπήρχαν Έλληνες, θα ξέρατε και πραγματική ιστορία, την ιστορία να μην την αλλοιώνουν τα Εβραιόπαιδα. Θα ξέρατε ότι υπάρχει διαθήκη. Η διαθήκη του Μωάμεθ είναι να μην πειράξουν ποτέ Έλληνα. Καταλάβατε, το οποίο δεν το έχουν βγάλει έξω. Στις μέρες θα το βγάλουμε εμείς. Η διαθήκη του Μωάμεθ με την παλάμη του, όπου εμείς έχουμε γνήσιο κόπη του πρωτοτύπου, σας λέω λοιπόν είναι, δεν θα πειράξετε ποτέ Έλληνα. Δεν μπορεί να σου κάνει κάτι ο τζιχατιστής, εκτός και είναι από τη CIA βαλμένος. Γιατί εσείς πιστεύετε ότι τα παιδιά του Κορανιού ή αυτοί οι Ισλαμιστές που προσεύχονται 4 φορές την ημέρα, κόβουν κεφάλια έτσι και περιμένουν παρθένες. Ελά ρε παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Αυτοί δεν πειράζουν κουνούπι. Οι τζιχατιστές που βλέπετε είναι πυρωμένα παιδιά, τα οποία είναι από οργανώσεις πολύ συγκεκριμένες για να δημιουργούν συγκεκριμένα πράγματα. Ο Ισλαμιστής που προσεύχεται 4 φορές την ημέρα δεν σε πειράζει. Είναι σαν να πάρεις μια χριστιανή θεία τη δικιά σου ή τη δικιά μου εδώ στην Ελλάδα και να σφάζει αύριο το πρωί και να ξυλώνει καρδιές. Δεν γίνεται, παιδιά. Είναι πυρωμένα παιδιά. Είναι στοχευμένες προπαγάνδες, ειδικά πλανητικές. Γιατί στις μέρες μας, και εγώ γύρω στα 50 είμαι, όλοι οι πολέμοι τι ήτανε, θρησκευτικοί. Α, έτσι. Τελικά δεν έχουμε συμφέροντα, έχουμε θρησκευτική διαδικασία. Πέστε μου ένα πόλεμο που στις μέρες μας είχαμε τον πόλεμο της Λιβύης, του Ιράκ, της Συρίας, της Γεωργίας. Τι ήταν οι πόλεμοι. Θρησκευτικοί δεν ήσανε. Α, δηλαδή φτάσαμε τελικά να κάνουμε θρησκευτικούς πολέμους. Να θυμηθούμε το Μεσαίο, να ή μήπως το σκοτάδισμο. Για πέστε μου. Ας ξεχάσουμε όλα αυτά γιατί εμείς είμαστε Έλληνες. Ποτέ Έλληνας δεν ακούμπησε κανένα για θρησκευτικές πεποιθήσεις. Και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Αυτοί το πάνε εκεί. Και αυτοί δεν μπορούν να το πάνε. Ιδιαίτερα από τη βάση της Τουρκίας, ο πόλεμος που θα είναι θρησκευτικός, μη φοβάστε. Υπάρχουν άλλοι που θα έχουν προβλήματα πιο πολλά με τα θρησκευτικά προβλήματα όσον αφορά τον Ισλαμισμό. Οπότε μην ακουμπάτε. Όσο και να μας κάνουν να φοβηθούμε. Δεν έχει Έλληνας να φοβηθεί τίποτα. Αρκεί να παίξει ένα πολύ σωστό παιχνίδι η πολιτική του, οι οποίοι δεν έχουμε. Και εκείνο ένα μεγάλο κομμάτι. Και η στρατηγική του, αν το θέλετε, που πάλι και αυτή είναι ανύπαρτη, ή τουλάχιστον είναι, υπάρχει μια στρατηγική αφανισμού ελληνισμού και όχι υποστηριχτεί να υποστηρίξει τον ελληνισμό. Κάτι άλλο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Πιστεύω να έδωσα κάποιες γνώσεις για τις θέσεις μου. Οι θέσεις μου είναι ξεκάθαρες. Σας δηλώνω το θέμα μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Αυτή η ιστορία θα φτάσει μέχρι το τέλος. Δεν θα σταματήσω πουθενά. Είναι πολύ συγκεκριμένη και είναι το κατάλληλο timing. Όλοι οι Έλληνες να μαζευτούν. Να γίνει μια συνέλευση. Ας το δοκιμάσουμε κι αυτό. Δεν έχετε τι να χάσετε. Και ας αφήσουμε όλα αυτά τα παιδιά πίσω. Γιατί σήμερα ο Έλληνας είναι δομημένος με χρήματα. Πρέπει να δομηθεί και με γνώση, με αλήθεια και να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Το μέλλον του. Όπως αυτό που ήταν πάντα. Είναι ηγέτης, είμαστε το έθνος των ηγετών. Ας το αποδείξουμε, ρε παιδιά. Ας το αποδείξουμε, ρε παιδιά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.